Ναυτική εβδομάδα. Πέρασε ένας χρόνος. Απίστευτο. Τον πατέρα Καλίνικο Γεωργακόπουλο που μην τον βλέπετε έτσι με λίγο πιο αδύναμες πλάτες. Αντέχουν πολύ αυτές οι πλάτες. γι' αυτό και του φορτώνεται η ευθύνη μιας πολύ μεγάλης διοργάνωσης. Ξέρετε, εμείς έχουμε το προνόμιο να πηγαίνουμε και να απολαμβάνουμε αυτές τις καταπληκτικές βραδιές, είτε μπροστά τον Αγίο Κωνσταντίνο, είτε στο θέατρο. Έχουμε σπουδαία εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο του Βόλου, στο πλαίσιο της Ναυτικής Εβδομάδας, να τα βρίσκουμε όλα έτοιμα, μια καρέκλα να μας περιμένει, όλα ρυθμισμένα στις λεπτομέρειες, αλλά αυτό έχει πάρα πολύ κόπο. Δηλαδή, στέκεται με το ζόρι, όχι. Ένα σύνολο ανθρώπων είμαστε που δουλεύουμε. Έτσι, απλά εγώ βγαίνω μπροστά και φέρνω. Ο μαέστρος πάντα έχει το πιο σφιγμένο στομάχι μέχρι τέλους. Εντάξει. Αφού πάνε όλα καλά. Τιμόμενο νησί Κύπρος φέτος. Ακριβώς. Καλή δύναμη, πολύ καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα χρόνο μετά την έλευση του Πατριάρχου. Μα γι' αυτό λέω. Ένα χρόνο μετά την έλευση του Πατριάρχου. Έτσι. Είχε ανακοινωθεί πέρσι η τιμόμενη περιοχή φετινή. Θα είναι η Κύπρος και συγκεκριμένα θα αφιερώσουμε έτσι στις περιοχές που περιλαμβάνει η Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμοχώστου και θα είναι με και παρόντα ιδιαίτερη, με παρόντα τον Μητροπολίτη της περιοχής από την Κύπρο, ο οποίος έρχεται, καταφθάνει αύριο συγκεκριμένα και υπό την αιγίδα της Κυπριακής Πρεσβείας που είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Ξεκινούμε την Κυριακή το πρωί με την τέλεση Βλέπω της Θείας Λειτουργίας. Βλέπω τις ωραίες εικόνες. Από την έλευση δεν είναι όλες κατά ανάγκη από την Ναυτική Εβδομάδα. Αυτό είναι από την έναρξη της Ναυτικής. Μας θυμήσατε πως... Όχι, ενώ επειδή αναφερθήκαμε, ναι. Προφανώς ήρθε για να τιμήσει και εκείνος το αγαπημένο του νησί, την Ύμβρο. Ακριβώς. Για την οποία έφυγαν και δώρα να το πούμε, δηλαδή ήταν και δική του επιθυμία. Αυτό είναι η έναρξη, η κήρυξη της έναρξης. Τα βλέπω και λέω τι κάναμε τότε, τι φτιάξαμε τότε. Φτιάξαμε. Τι ωραία. Και συνεχίζουμε φέτος. Και ξέρετε, αυτά έχουν γλυκιά ανάμνηση. Όσο κόπο και αν τα συνόδευε, έχεις ξεχάσει τον κόπο και μένει στην ανάμνηση. Λοιπόν. Και πιστεύω και στους ανθρώπους, γιατί ήταν και η παρουσία των ανθρώπων έντονη και πολύ μεγάλη. Και την ημέρα που ήταν ο Πατριάρχης, αλλά και τις επόμενες ημέρες. Όλες τις ημέρες, βέβαια. Έχει γίνει ένας θεσμός η Ναυτική Εβδομάδα. Μα ποια χρόνια είναι αυτή? Πολλά χρόνια τώρα. Ξεκινήσαμε το 2015 και με εξαίρεση το 2020 και 2021 ή 19 και 20. Όχι, 19 δεν ήταν. Όχι, ξεκίνησε 20, Μάρτιο 21. Του 20 η πανδημία. Άρα 20 και 21 έτσι. Δεν κάναμε. Α, δύο χρονιές. Ναι, δύο χρονιές δεν κάναμε. Εντάξει, σχεδόν μια δεκαετία δηλαδή. Ναι. Έτσι. Ναι. Είναι μια δεκαετία κυμαγνήτων και βωτός, έτσι, ο πολιτιστικός φορέας της Μητροπόλεως μας. Έτσι. Φέτος είναι η 10η χρονιά, επαιτειακή χρονιά. Λοιπόν, το επίκεντρο είναι η πλατεία, ας το πούμε έτσι, μπροστά από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Ακριβώς. Εκεί κάθε μέρα στις 9 η ώρα το βράδυ θα έχουμε πολιτιστικές. Από την Κυριακή και μετά. Από την Κυριακή μέχρι και την Πέμπτη. Την Πέμπτη θα ανακοινωθεί μεν η επόμενη τιμόμενη περιοχή της Ναυτικής Εβδομάδος για το 2025. Αλλά η Ναυτική Εβδομάδα το 2024 θα τελειώσει την Παρασκευή, όπου έχουμε αυτή τη μεγαλειώδη συναυλία στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Βόλου. Με ένα οι μεγάλες ώρες του Ανδρέα του Κατσιγιάννη. Ανδρέα Κατσιγιάννη, ακριβώς. Σπουδαίο έργο. Με ερμηνευτές τη Γλυκερία, το Δημήτρη τον Μπάση, την Ελεάνα Βαρελά, τον Απόστολο τον Μόσιο, τη Συμφωνική Ορχήστρα Βόλου, τη σύμπραξη 4 χοροδιών με 100 και πλέον χοροδούς. Θα είναι μια μεγάλη παραγωγή που έχει μεν πολύ κόπο. Μιλήσαμε πότε, πριν 3-4 μέρες. Και καλά, λέω, πρώτη μέρα του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, που είναι τετραήμερο ουσιαστικά. Και λέει, μην νομίζετε, σολτάιτ είμαστε. Έχουν φύγει σχεδόν. Ήδη 1.300 εισιτήρια, έτσι. Άρα μιλάμε ότι έχουν μείνει ελάχιστα τα οποία διακινούνται. Το λέμε γέρο, σας το λέμε μια εβδομάδα πριν. Ακριβώς. Γιατί πραγματικά είναι μια μοναδική συναυλία. Είναι σπουδαίο αυτό το έργο. Ακριβώς. Του Ανδρέα του Κατσιγιάννη και αξίζει να το ζήσετε. Κυριακή βράδυ, έναρξη. Κυριακή πρωί, μάλλον, να πούμε για τη Θεία Λειτουργία που θα λειτουργήσει ο δικός μας ο Δεσπότης μαζί με τον Μητροπολίτη Κωνσταντίας. Θα τελέσουμε και μνημόσυνο όλων των θυμάτων της τουρκικής εισβολής. Που δεν είναι και μακριά η επέτειος. Ακριβώς. Ακριβώς. Στον Άγιο Κωνσταντίνο θα γίνει η λειτουργία και στη συνέχεια στο ξενοδοχείο Ξενία. Θέλω να κάνουμε μια παρένθεση εδώ. Δεν είναι τυχαία η επιλογή της Κύπρου, της Αμοχώστου. Είναι τα 50 χρόνια. Όχι, ήρθε και έδεσε, για να το πω έτσι. Και μέσα στον Ιούλιο έχουμε και την επέτειο. Ακριβώς. Και θα αφιερώσουμε και άλλες εκδηλώσεις μετά το Σεπτέμβρη,
για την Κύπρο ως Μαγνήτων, Κιβωτός και Μητρόπολη. Α, να κλείσει η ημερολογιακή να κλείσει, χρονιά. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Γιατί είναι και κάποιες όμορφες εκθέσεις. Μα αλίμονο αν αφήσουμε τη μνήμη να εξασθενήσει. Ακριβώς, ακριβώς. Και κυρίως τώρα που υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βιώσει αυτά τα γεγονότα, έτσι, και μπορούν να μας μεταφέρουν ακριβώς όπως συνέβησαν τα. Ναι. Τα... Απλώς πονάει ακόμη τους Κυπρίους το γεγονός. Δεν είναι το αν έχει αποδοθεί η δικαιοσύνη, δεν τους έχει αποδοθεί ο τόπος τους. Και επειδή έχετε επιλέξει την αμόχωστο, τους πονάει ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο. 50 χρόνια, αν δεν μπόρεσε η διεθνής κοινότητα να δώσει λύση, τώρα δεν θέλω να σας βάλω στο πολιτικά, αλλά είναι ένα επιπλέον αγκάθι στις ψυχές αυτών των ανθρώπων. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η παρουσία του Μητροπολίτου Κωνσταντίας και αμόχωστου. Και τον έχουμε καλέσει να μας μιλήσει κιόλας, όχι μόνο δηλαδή να παραστεί στις εκδηλώσεις. Και αυτό θα το κάνει στην εκδήλωση που θα ακολουθήσει την Κυριακή το πρωί στις 11.30 στο ξενοδοχείο Ξενία, όπου με αφορμή ένα βιβλίο το οποίο λέγεται «Τα θρησκευτικά μνημεία της νέας πόλης της Αμοχώστου». Από την Ακαδημία Θεολογικών. Ακριβώς, από την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών. Είναι ο μιλητής ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας, κ. Βασίλειος. Είναι σπουδαία και η εκδήλωση αυτή. Καλά κάνετε και θυμίζετε. Η έναρξη της Ναυτικής Εβδομάδας είπαμε είναι το βράδυ, αλλά τρέχουν νωρίτερα και αυτές. Και είναι πολύ σημαντικό για να δούμε έτσι, για να καταλάβουμε και να καταλάβουμε και να βιώσουμε το πρόβλημα της Κύπρου. Έτσι. Το πρόβλημα της Κύπρου, το οποίο είναι και για όλους μας, έτσι, είναι και δικό μας εθνικό θέμα. Ναι. Όπως σας είπα, κάθε μέρα μετά, στις 9 η ώρα το απόγευμα, το βράδυ μάλλον, στο προαύλιο χώρο του Αγίου Κωνσταντίνου. Γιατί γίνονται δηλήσει και στις πιο μεγάλες μέρες του καλοκαιριού. Ακριβώς. Την Παρασκευή είναι η πιο μεγάλη μέρα του καλοκαιριού. Δεν το ήξερα από σας. 21 αυτό. Ιουνίου, βέβαια. Πάντα. Το συνδυάζουμε είναι τότε η... αυτό. Ναι, η θερινή ησημερία, οπότε στις μεγάλες ώρες. Μια χαρά. Θα είναι και μεγάλη μέρα. Θα είναι και μεγάλη. Μεγάλες ώρες, πολλές ώρες δηλαδή. Κυριακή απόγευμα, βράδυ είναι το Μουσικό Σχολείο Βόλου. Δευτέρα βράδυ ο Ζαφύρης ο Κουκουζέλης με τη Λεμονιά Μπέζα και τον Βασίλη τον Αγροκώστα. Την Τρίτη έχουμε μια χοροδιακή συνάντηση με το παραδοσιακό σύνολο, τη χοροδία της Μητροπόλεως Δημητριάδος, αλλά και την χοροδία που θα φιλοξενήσουμε από την Κύπρο, την χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου, Ανεμόεσα. Έρχονται από την Κύπρο μόνο για να συμμετάσχουν στην εκδήλωση. Την Τετάρτη το απόγευμα θα προηγηθεί μια εκδήλωση στην εξοραϊστική λέσχη Βόλου, από το δεύτερο πρότυπο γυμνάσιο Βόλου, και στη συνέχεια στις 9 πάλι στην παραλία θα έχουμε τη χορευτική παράσταση αφιέρωμα στην Κύπρο των τμήματων των κοινωνικών κέντρων του Δήμου Βόλου με την υπεύθυνη αντιδημαρχία κοινωνικής μέρημνας και αλληλεγγύης και διαχείρισης κοινωνικών κέντρων του Δήμου Βόλου. Την Πέμπτη το απόγευμα, που είναι η τελευταία μέρα στον Άγιο Κωνσταντίνο, θα έχουμε αναπαράσταση του Κυπριακού γάμου, παραδοσιακού Κυπριακού γάμου, και θα ακολουθήσει ένα παραδοσιακό πανηγύρι, στην οποία στην αρχή θα χορέψουν η Φοιτητική Ένωση Κυπρίων, Κυπριακούς χορούς, και θα ακολουθήσει από όλους, όπως κλείνουμε πολλές φορές, ένα παραδοσιακό πανηγύρι, στην οποία η ορχήστρα, η παραδοσιακή ορχήστρα Θαμύρης, υπό την εποπτεία του Νεκτάρι του Δεμελή, θα μας συντροφεύσει προκειμένου να έχουμε και την παραδοσιακή βραδιά που θα συμμετάσχουν όλοι και θα χορέψουν όλοι στην Ναυτική Εβδομάδα. Εκεί θα ανακοινωθεί και η επόμενη περιοχή που θα τιμηθεί καλώς εχών των πραγμάτων το 2025. Εντός Ελλάδος. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω αυτά. Εντάξει. Ο Σεβασμιότατος μετά μπορεί να μου πει κακώς τα είπες. Αλλά θα έρθετε γιατί την Πέμπτη. Έδωσες. Θα έρθετε όμως την Πέμπτη, θα έρθει και ο κόσμος την Πέμπτη να το ακούσει. Αλλά θα είναι εξίσου εντυπωσιακό. Μπορώ να σας πω πολύ πιο εντυπωσιακό. Νομίζω ότι πάμε πιο δυτικά. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν μπορώ όχι, να δεν ξέρω παραπάνω. Κάτι. Δεν ξέρω, για να είναι εντυπωσιακό, φεύγουμε από Ελλάδα και πάμε πιο δυτικά. Δεν νομίζω. Θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε. Και την Παρασκευή η μεγάλη συναυλία του Ανδρέα του Κατσιγιάννη. Έτσι. Με τους ερμηνευτές της σπουδής. Την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε ξέχωρα γι' αυτό, αλλά θα έχουμε σχεδόν καθημερινά να θυμίζουμε το πρόγραμμα της Ναυτικής Εβδομάδας. Πολύ καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για άλλη μια τεράστια διοργάνωση. Ευχαριστούμε πολύ. Σε εσάς προσωπικά και στην ομάδα σε όλους, που σας περιβάλλει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, την ευλογία σας, Πατέρα Καλήνη. Καλώς ήρθατε.